Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλά. Χειροκροτάμε την είσοδο της ορχήστρας, της πάντας του πολεμικού ναυτικού. Δυνατός, δυνάρης, ζωντανός, όπως πάντα. Παραβίασα την σειρά, κύριε Αρχηγέ, επίτιμη Αρχηγέ Γεθά, και ζητώ συγγνώμη, έπρεπε να σας προσφωνήσω μετά τον Αρχηγό Γεθά, ως φέρον τους μεγαλόσταυρους που τιμούνε το στρατιωτικό μουσείο στο χρώμο Ναστήρι αλλά και το Ρέθυμνο. Την ηγεσία και τους εκπροσώπους του Αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού και της Ελληνικής Αστυνομίας, το διοικητή της 5ης Μεραρχίας Κρητών και το διοικητή της ΕΑΠ, και δεν θέλω να συνεχίσω περαιτέρω, γιατί θα ξεχάσω κάποιον, αλλά και το φίλο μου, το Καραμαλάκη, το Μιχάλη, που είναι τώρα Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος της Αστυνομίας, τους αστυνομικούς διευθυντές Κρήτης, Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Και ούλα θα τα σπάσω, και ένα καράβι Κρήτη, ο πάλι Κρήτικο. Μα ένα καράβι και το παιδιά, μα ένα καράβι τα Παναγιά, χειροκρότημά σας ήταν λίγο τσιγκούνικο απόψε. Ας πούμε να υπέροχο τραγούδι από την ομάδα του Ρυθμού του Τραγουδού, τι χειροκρότημα είναι αυτό. Δεν τσιγκουνεύεστε ποτέ το χειροκρότημα. Τι όνομα του Θεού. Λοιπόν, και συνεχίζουμε απόψε ζωντανά, όμορφα, με φεγγάρι εδώ στον κήπο του Ρυθμού. Νομίζω ότι δεν το ξέρουμε καλά οι Έλληνες. Θα τον ανακαλύψουμε σε λίγο, γιατί θα βγάλει πολύ από το συνθετικό του έργο. Έχει περισσότερες από 17 δισκογραφικές δουλειές, πολύ μεγάλες συνεργασίες με τον Γιώργο Νταλάρα, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, με την Γλυκερία και άλλους. Thank you.
Στην αγάπη